Συνάντηση με τον Ομάρχη Ροδόπης είχαν το πρωί. Όλοι οι εργαζόμενοι με την εκπαίδευση φορείς. Στον Ομό Ροδόπης αναμένεται να λειτουργήσουν 21 ολοήμερα σχολεία. Ενώ οι παρεμβάσεις στο ζήτημα των κτηριακών υποδομών και καταστάσεων έχουν ως επιτοπλίστων ολοκληρωθεί. Υποδομές πολιτισμού προγραμματίζει για το προσεχές καλοκαίρι ο Δήμος Σιγήρου. Αναμένεται να δημιουργηθεί εξέδρα 1000 περίπου θέσεων με αυτοχρηματοδότηση. Σημείο αναφοράς για τους διαμέρντες και τους διαβάτες στην Τράκη αποτελεί αυτή την περίοδο η Ξάνθη, η πόλη των χρωμάτων, με τις γιορτές της παλιάς πόλης. Ανεβάζει τον πύχη της αντιπαράθεσης ο επικεφαλής της μίζωνος αντιπολίτευσης στην Καβάλα, Γιώργος Γκόρνας. Ήδη ανακοίνωσε σήμερα στο Art Channel την απόφασή του να απέχει από το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας, εξηγώντας παράλληλα για τους λόγους. Κύριοι, χαίρετε. Είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Στα αθρανία τους και μάλιστα χωρίς προβλήματα θα βρει το κουδούνι της Δευτέρας τους μαθητές της Ροδόπης. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Ομαρχία υπό την προεδρία του Νομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη. Στις λεπτομέρειες της σύσκεψης που αξίζει να αναφερθούν εντάσσεται η λειτουργία 21 ολοήμερων σχολείων, η παρουσία των εκπαιδευτικών εντός των ημερών καθώς και η λειτουργία του ολοήμερου σχολείου. Συνάντηση είχαν το πρωί όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς με την εκπαίδευση και τον Ομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη. Η συνάντηση που έγινε λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς είχε σαν στόχο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την ετοιμασία των σχολείων να υποδεχτούν τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Ομάρχη Ροδόπης Άρη Γιαννακίδη, στον νομό θα λειτουργήσουν 21 ολοήμερα σχολεία, ενώ οι παρεμβάσεις έχουν ως επιτοπλίστων ολοκληρωθεί στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Τις επόμενες μέρες αναμένονται και οι εκπαιδευτικοί που θα τα επανδρώσουν. Είχαμε μια συνεργασία με την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και με τη μειονοτική εκπαίδευση, όπου αποτυπώσαμε την υφιστάμενη κατάσταση και δίδαμε πολύ μεγάλη μου χαρά ότι εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική κοινότητα είμαστε σε εγρήγορση και σε πλήρη ετοιμότητα, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα και σοβαρά προβλήματα. Για πρώτη φορά στην Ροδόπη θα λειτουργήσουν 21 ολοήμερα σχολεία που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρο τον νομό του νομού Ροδόπης. Δεν είναι μόνο δηλαδή στην Κομωτινή, θα είναι και Σάπες, Ίασμο και σε διάφορους οικισμούς του νομού Ροδόπης. Αλλά αρχίζει σιγά σιγά να εμπεδώνεται και να παγιοποιείται το ολόημερο σχολείο και στα μειονοτικά σχολεία. Ήδη ολοκληρώνεται το 8ο Δημοτικό Σχολείο. Στόχος μας είναι το Γενάρη να έχει παραδοθεί. Επίσης, εντός του μήνα θα έχουμε αναδείξει μελετητή για την εκπόνηση της μελέτης του 3ου Δημοτικού Σχολείου. Στόχος μας μέχρι τα τέλη του έτους να γίνουν προσθήκες αιθουσών στο 5ο, στο 7ο, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και στο 2ο Νηπιαγωγείο. Από άποψη κτηριακής υποδομής, θα το επαναλάβω ότι είμαστε από τους καλύτερους νομούς. Όσον αφορά το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, σύντομα αναμένεται η ολοκλήρωσή του, καθώς και ο εξοπλισμός για το μουσικό σχολείο. Το σχολείο της δεύτερης ευκαιρίας, καταρχήν, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το κτίριο και να δρομολογηθεί η λειτουργία του. Το θέμα είναι κτηριακό. Προχθές είχα μια συνάντηση με το Σύλλογο Νέων Κηδεμόνων του Μουσικού Γυμνασίου, όπου και εκεί είχαμε κάποιες μικροελλείψεις. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι με την παρουσία του ΠΑΧΤΑ διασφαλίσαμε κάποιες χρηματοδοτήσεις για να καλύψουμε κάποιες μικροελλείψεις από εξοπλισμό που έχει το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο, που πράγματι είναι ανακόσμιο για την περιοχή μας. Το βιβλίο ήδη διαμοιράζεται από ό,τι μου διεμήνυσαν ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε διαμοιραστεί σε όλα τα σχολεία. Στο μεταξύ, τους καρπούς των αποτελεσμάτων του εξυγχρονισμού στον χώρο της παιδείας είναι δυνατό να διακρίνει κανείς στο διαδίκτυο. Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρονται στατιστικά στοιχεία που αφορούν στο μαθητικό πληθυσμό, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, στις υλικοτεχνικές υποδομές, την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και τις επιδόσεις των μαθητών.
αλλάζει σελίδα. Χρόνο με το χρόνο, το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η διαδικασία εξυγχρονισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει ήδη φέρει αποτελέσματα. Επισημαίνεται στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, όπως αποδεικνύεται από την προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται πτυχές που αφορούν στο μαθητικό πληθυσμό, εγγραφές, στο εκπαιδευτικό προσωπικό, δυναμικό και επιμόρφωση, στην υλικοτεχνική υποδομή, τον εξυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών, στην εκπαίδευση ενηλίκων, στη θερμοθέτηση αξιόπιστου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση και τις επιδόσεις των μαθητών. Η παρουσίαση αυτή περιλαμβάνει τα εξής μέρη. Στοιχεία από τους διεθνείς οργανισμούς που αναφέρονται στο μαθητικό πληθυσμό, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και στις επιδόσεις των μαθητών, καθώς και στις συγκρίσεις με τις διάφορες χώρες του ΟΑΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εθνικά στοιχεία για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πληθυσμού, το μαθητικό πληθυσμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών και τις καινοτομές δράσεις στην εκπαίδευση των ελληνίκων, τη διασφάλιση της ποιότητας, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και σύγκριση των διαφόρων δείκτων από το 1996 μέχρι σήμερα. Παρουσιάζει επίσης συγκριτικά στοιχεία που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό, στην υλικοτεχνική υποδομή, στις καινοτομές δράσεις, στις νέες τεχνολογίες και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 1993 μέχρι σήμερα. Στην ίδια σελίδα γίνεται λόγος για την ουσιαστική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων με ιδιαιτερότητες κοινωνικές, πολιτισμικές ή θρησκευτικές. Πιο συγκεκριμένα, από το 1996 μέχρι σήμερα ιδρύθηκαν και λειτουργούν 26 σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα. Τα σχολεία αυτά, που συνεχώς αυξάνονται, εγγυώνται την ισότητα των ευκαιριών για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις και διαποτίζουν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις. Υπάρχουν 13 δημοτικά, 9 γυμνάσια και 4 λύκεια, εκ των οποίων ένα διαπολιτισμικό δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο στις Σάπες και ένα δημοτικό στον Ιασμό. Τα χαρακτηριστικά τουριστικής ανάπτυξης που αποκτά χρόνο με το χρόνο ο οικισμός του Φαναρίου στο Δήμο της Εγείρου οδηγούν το Δήμαρχο της Εγείρου Βαγγέλη Λίτσο στη δημιουργία μονίμων θεσμών πολιτιστικών δράσεων. Ήδη ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια δημιουργίας ενός καλοκαιρινού φεστιβάλ θεατρικών και μουσικών συναντήσεων που θα διαρκεί 2 περίπου μήνες. Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η έγκριση του έργου δημιουργίας μόνιμης εξέδρας στο Φανάρι, χωρητικότητας 1000 περίπου θέσεων. Υποδομές πολιτισμού προγραμματίζει για το προσεχές καλοκαίρι ο Δήμος της Εγείρου για τον οικισμό του Φαναρίου. Ήδη οι φετινές εκδηλώσεις συνέβαλαν στην ποιότητα ζωής των κατοίκων του οικισμού. Τα χαρακτηριστικά τουριστικής ανάπτυξης που το Φανάρι αποκτά χρόνο με το χρόνο απαιτούν μόνιμους θεσμούς πολιτιστικών δράσεων. Το Φανάρι έχει αποκτήσει μια εμβέλεια τέτοια που ξεπερνάει κατά πολύ τα στενά όρια ενός οικισμού κάποιου καποδιστριακού δήμου. Έχει μια εμβέλεια που μπορώ να πω ότι ξεπερνάει ακόμα και τα πανθρακικά όρια, δέχεται δηλαδή τους καλοκαιρινούς μήνες επισκέπτες από όλη τη Θράκη. Έχει αρκετά μεγάλη ανάπτυξη δεύτερης τουριστικής κατοικίας, δεύτερης παραθυριστικής κατοικίας, ας το πούμε έτσι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο πληθυσμός του αυξάνεται κατά πολύ και απευθύνεται σε μια πολύ μεγάλη ποικιλία ανθρώπων και γεωγραφικά και κοινωνικά και μορφωτικά. Επομένως, εμείς θα πρέπει να λάβουμε όλα αυτά τα δεδομένα υπόψη μας και να προχωρήσουμε σε κάποιες κινήσεις. Αυτό που στοχεύει ο Δήμος να κάνει στο πλαίσιο της πολιτιστικής του αλλά και της τουριστικής του αναπτυξιακής πολιτικής είναι να δημιουργήσει στο Φανάρι μόνιμους θεσμούς πολιτιστικών δράσεων. Φέτος πραγματοποιήθηκαν σημαντικές παραστάσεις πανελλήνιας εμβέλειας και αυτό ήταν μόνο το πρώτο βήμα. Η δημιουργία χώρου που θα μπορεί αξιοπρεπώς να στεγάζει του είδους δράσης με τη δημιουργία παράλληλη εξέδρας 1000 περίπου θέσεων αποτελεί για το Δήμαρχο της Εγείρου Βαγγέλη Λίτσο το δεύτερο βήμα. Όπως ο ίδιος τονίζει, αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς πολλά έξοδα, απλά με αυτοχρηματοδότηση. Αυτό λοιπόν που σε πρώτη φάση θα κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο που να μπορεί αξιοπρεπώς να στεγάζει τέτοιου είδους δραστηριότητες. Σε μια πρώτη φάση λοιπόν αυτό που θα επιχειρήσουμε, γιατί δεν έχουμε και την πολυτέλεια, ούτε να έχουμε πολλά χρήματα, ούτε έχουμε και χρόνο πολύ στη διάθεσή μας, αυτό που πρώτα θα δημιουργήσουμε θα είναι μια εξέδρα θεατών περίπου 1000 θέσεων. Έχουμε ήδη προχωρήσει στις μελέτες και έχουμε ήδη κοστολογήσει και είμαστε έτοιμοι πια να υποβάλουμε την πρότασή μας, έτσι ώστε να μπορούμε πια αξιοπρεπώς να φιλοξενούμε 1000 ανθρώπους
σε έναν χώρο που να μπορούν να παρακολουθήσουν σε καλές τουλάχιστον συνθήκες τέτοια είδους ποιότητας θεάματα και ακούσματα. Ανεβαίνει ο πύχης της αντιπαράθεσης στο Δήμο της Καβάλας. Οι διαφωνίες του επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιώργου Γκόλνα και της παράταξής του με τη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς της σε σειρά έργων έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο που στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας η αντιπολίτευση θα είναι απούσα. Αποφάσισαν τα μέλη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας να απέχουν από τη συνεδρίαση της Δευτέρας, παρόλο που θα συζητηθεί ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θεσμικό πλαίσιο δηλαδή της τοπικής αυτοδιοίκησης, λόγω της μη συμμετοχής σου στα Δημοτικά Συμβούλια. Η απόφαση μας ήταν καθόλου σωστή, ορθή και νομίζω ότι ήταν και μια γενναία απόφαση. Μπορεί μάλιστα το πρώτο να συμβαίνει σε Δήμος ανά την Ελλάδα, αλλά ωστόσο πρέπει να πω, μιλώντας για εκ μέρους όλων των συναδέλφων της Δημοτικής Ομάδας, ότι με θέματα δημοκρατικής ευαισθησίας, θέματα δημοκρατικής λειτουργίας, σεβασμού των θεσμών, δεν παίζουμε. Τη Δευτέρα θα πάρει στη συνεδρία? Όχι βεβαίως, ομόφωνα πήραμε απόφαση να μην πάμε σε συνεδρίες, παρά το γεγονός ότι τεχνιέντος ή έξυπνα μπήκε ως θέμα ένα θεωρούμενο σοβαρό θέμα, το θεσμικό πλαίσιο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας, Γιώργο Γκόλνα, είναι το θέμα που δημιουργήθηκε με την ακύρωση της απόφασης της παραλαβής έργου από τον πρώην αντιδήμαρχο της Καβάλας, κύριο Θεοδοσίου. Το θέμα που δημιουργήθηκε με τον πρώην αντιδήμαρχο, τον κύριο Θεοδοσίου. Τεράστια σημασία. Μπορεί να σημαίνει πάρα πολλά για το Δήμο Καβάλας. Μπορεί να σημαίνει καταστροφή για το Δήμο Καβάλας. Διότι αν υπάρξει αυτή η απόφαση και αν αυτή η απόφαση μείνει, παραμείνει έγκυρη, δεν ξέρω, προφανώς ενδεχομένως μπορεί να προσφύγουν, δεν ξέρω, μέχρι ότου όμως ανατραπεί αυτή η απόφαση, δημιουργεί τεράστιο θέμα όλης της λειτουργίας από το 1999 μέχρι και σήμερα για το Δήμο Καβάλας. Και όπως ξέρετε πολύ καλά ότι συμμετείχε ο κύριος Θεοδοσίου σε πάρα πολλές επιτροπές ως παραλαμβάνων έργα, έτσι, και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Την απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 18 που ακύρωσε μια αντίστοιχη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέροντας σε μια παραλαβή ενός έργου της οποίας Επιτροπής προείσταται ο κύριος Θεοδοσίου και ο οποίος είχε κατά πώς καταμαρτυρήθηκε σχέσεις επαγγελματικού χαρακτήρα με ανθρώπους οι οποίοι εκτέλεσαν το έργο. Συνεχίζει να προβληματίζει τους αγρότες της Ροδόπης το πράσινο σκουλίκι που έφερε πολλαπλά προβλήματα στην παραγωγή βαμβακιού. Πρόσφατα ο νομάρχης Ροδόπης, συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της ΕΑΣ και δημάρχους της περιοχής, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Γεωργίας Ευάγγελο Αργύρη. Σε σύντομο χρόνο ο νομάρχης Ροδόπης αναμένεται να επισκεφθεί τον πρόεδρο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας για τη δημιουργία εργατικών κατοικιών στις Σάπες, τη Μαρόνη αλλά και την Κομωτινή. Τον Υφυπουργό Γεωργίας, κύριο Αργύρη, θα επισκεφτεί τη Δευτέρα ο νομάρχης Ροδόπης Άρης Γιαννακίδης μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης, Δαμιανό Μαρουφίδη και δημάρχους του νομού. Η συνάντηση έχει στόχο την εξεύρεση λύσεων για το μείζον πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αναφορικά με το πράσινο σκουλίκι. Την Δευτέρα θα έχω μια συνάντηση το μεσημέρι με τον Υφυπουργό Γεωργίας, με τον κύριο Αργύρη. Σε αυτή τη συνάντηση θα είμαι πλαισιωμένος και με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της ΕΑΣ Ροδόπης και με κάποιους δημάρχους. Δεν θέλω να προδικάσω το αποτέλεσμα, πιστεύω όμως ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και θα διεκδικήσουμε αυτό που πρέπει να διεκδικήσουμε. Άρα την επόμενη εβδομάδα πολύ πιθανά να έχουμε απαντήσεις στην κραυγή αγωνία των αγροτών μας για την απώλεια εισοδήματος από την εμφάνιση του πράσινου σκουλικιού. Θέλω να πιστεύω ότι τα νέα θα είναι ικανοποιητικά. Παράλληλα, ο κύριος Γιαννακίδης θα συναντηθεί με τον Υπουργό Αθλητισμού και τον Πρόεδρο των Εργατικών Κατοικιών, κύριο Ασημακόπουλο, για τη δημιουργία εργατικών κατοικιών στις Σάπες, τη Μαρόνια, τον Ίασμο και την Κομωτινή. Παράλληλα, στην Αθήνα θα έχω παρουσίες και σε διάφορα άλλα υπουργεία. Γνωρίζετε πολύ καλά, όταν επισκέφτομαι την Αθήνα, επισκέφτομαι πολλά υπουργεία, όπου στόχος μου είναι να καλύψω τρέχουσες ανάγκες ή στόχους στρατηγικούς, αναπτυξιακούς που έχει προσδιορίσει η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. Θα επισκεφτώ λοιπόν το αρμόδιο Υπουργείο του Αθλητισμού, θα επισκεφτώ τον κύριο Ασημακόπουλο, τον πρόεδρο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στοχεύοντας να διασφαλίσουμε την
θετική του απάντηση για να δρομολογήσουμε πλέον εργατικές κατοικίες στις Άπες, στη Μαρόνια, στον Νίασμο και στην Κομωτινή. Σε μια κοινωνία που είχα μαζί του και διερευνώντας τους φακέλους, είδα ότι υπάρχουν μικροελλείψεις, άρα λοιπόν με τη συνεργασία των οικείων δήμων, των δημαρχών, μπορούμε λοιπόν να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες και σύντομα, σε ένα χρονικό διάστημα 3 μηνών ή στο πρώτο δίμηνο του επόμενου έτους, να έχουμε πλήρη ετοιμότητα για τις εργατικές κατοικίες. Ταξίδι στο όνειρο μιας εποχής που ξαναζωντανεύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη γειτονική Ξάνθη. Η πόλη των χρωμάτων συγκεντρώνει κάθε βράδυ το αμέριστο ενδιαφέρον των πολιτών της Θράκης, προσφέροντάς τους όλα εκείνα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που περικλείονται στην ερμηνεία της λέξεως ψυχαγωγία. Σημείο αναφοράς για τους διαμένοντες και τους διαβάτες της Θράκης αποτελεί αυτή την περίοδο η Ξάνθη. Η πόλη των χρωμάτων και της παράδοσης, των καπνομάγαζων και της κουλτούρας ντύθηκε για ακόμη μια φορά με το μανδύα του ονείρου. Με επίκεντρο την παλιά πόλη, το γαϊτανάκι του πολιτισμού, εξηφαίνεται στην πλατεία Μητροπόλου, στην Πινδάρου και την Ορφέως, στη σκηνή Νησάκη, στη σκηνή του Δημαρχείου. Και όταν το σώμα κουράζεται από την επίδοση σε ρυθμούς παραδοσιακούς ή πιο σύγχρονους, το πνεύμα ξεδιψά με βιβλιοπαρουσιάσεις, όπως ήταν η χθεσινή παρουσίαση του συνολικού έργου του κομωτινέου συγγραφέα Χρήστου Χαρτοματσίδη από τη φιλόλογο Ξανθή Κατσαρή Βαφιάδη και το τελευταίο βιβλίο του με τίτλο «Οι περιπέτειες του Μπρέγκα». Αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Την εξελικτική του πορεία στα μουσικά δρόμενα της Θράκης απέδειξε χθες επί σκηνής το συγκρότημα «Βόρειος Ήχος». Καρπός του ομώνυμου πολιτιστικού συλλόγου της Ξάνθης, το μουσικό σχήμα απέσπασε χθες το θερμό χειροκρότημα των παρισταμένων, αποδεικνύοντας ότι οι συνεργασίες με τον Γιώργο Νταλάρα και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο αποτελούν μια καλή αρχή. Ταξίδι στο χρόνο και συνάμα στα γνώριμα μονοπάτια του έντεχνου τραγουδιού προσέφεραν χθες τα μέλη του γνωστού συγκροτήματος «Βόρειος Ήχος». Και να σκέφτομαι τα βραδιά, όσα του μυαλού δεν κοιμάνα, με κουτεύτης μία σαβιλιά, να πετρακυλώ. Να τα νύχτα να υποβερώ, και λίγα φορά σαν παλιωμένο, και λίγα φορά. Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη συνεργασία που είχε το συγκρότημα με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και πιο πριν με τον Γιώργο Νταλάρα, με τη χθεσινή του παρουσία απέδειξε ότι η πορεία του στα καλλιτεχνικά πράγματα της περιοχής είναι εξελικτική. Αυτό απέδειξε άλλωστε και το χειροκρότημα. Είναι
Θα ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Art Channel για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.